Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Γεια σας, τι κάνετε? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είπα να ξεκινήσω για αυτή τη χρονιά με ένα τζάμπο χολ που ξέρω ότι αρέσει σε πολλούς από εσάς και αρέσουν και σε μένα. Οπότε, μιας και είχα κάνει παραγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στο τζάμπο και ήρθαν τα πράγματα χτες, είπα να σας κάνω αυτό το haul και να δείτε τι πήρα. Για να πω την αλήθεια, δεν τα περίμενα τόσο σύντομα, γιατί ακούγονται διάφορα με τους courier, τις καθυστερήσεις και τις online παραγγελίες για το χαμό που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Οπότε δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι θα τα παραλάβω τόσο σύντομα και χτες η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα που με πήρε ο courier για να μου φέρει το δέμα. Μιας λοιπόν και ήρθε το δέμα μου χτες, είναι ευκαιρία να σας δείξω τι πήρα από το τζάμπο. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε τι πήρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με δύο χαμηλά ανθοδοχεία που πήρα. Το ένα είναι αυτό εδώ, που μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα του. Επίσης μου αρέσει αυτό έτσι που κάνει, δεν είναι λίγο, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μου άρεσε πολύ. Και πήρα και άλλο ένα έτσι χαμηλό τετράγωνο, αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι πάρα πολύ βρώμικο. Αυτά τα χαμηλά τα πήρα γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ με λουλουδάκια μέσα, έτσι σε διάφορα σημεία μέσα στο σπίτι. Ψηλά έχω ούτως ή άλλως, αλλά ήθελα και σε αυτό εδώ το μέγεθος που μου αρέσει. Οπότε πήρα αυτά εδώ τα δύο. Πήρα αυτό εδώ για τις χαρτοπετσέτες. Το άλλο που είχα ήδη είχε αρχίσει να φεύγει λίγο το χρώμα του και μόλις είδα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσει αυτό το rose gold που κάνει. Οπότε πήρα και ένα από αυτό. Σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο τζάμπο χολ που είχα πάρει ένα τέτοιο κυροπήγιο, αλλά ήταν το πιο μικρό μέγεθος, οπότε τώρα είπα να πάρω και το μεγάλο, για να τα βάζω μαζί και τα δύο. Το πήρα λοιπόν τώρα. Μετά πήρα αυτήν εδώ την κορνίζα, μια απλή μικρή κορνίζα είναι, ξύλινη. Πήρα δύο κόλλες, μία είναι αυτή και η άλλη αυτή εδώ. Τούτη εδώ την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, σας την είχα ξαναδείξει και σε κατασκευές μου την έχω χρησιμοποιήσει. Επίσης τη χρησιμοποίησα και όταν έκανα το δέντρο μου να φαίνεται χιονισμένο, που είχε τελειώσει κάποια στιγμή η κόλλα σε σπρέι που χρησιμοποίησα, οπότε συνέχισα με αυτήν εδώ, που της έβαλα και λίγο νεράκι για την αρέωσα και κολούσε πολύ καλύτερα το χιόνι από ό,τι με την άλλη κόλλα σε σπρέι. Οπότε την πήρα πάλι αυτήν εδώ. Και τούτη εδώ θα θέλω να τη δοκιμάσω γιατί δεν την είχα χρησιμοποιήσει και είπα να τη δοκιμάσω και αυτή. Πήρα επίσης κόλλες για το πιστόλι σιλικόνης μου. Αυτές εδώ παίρνω γιατί είναι μικρό. Επίσης πήρα μία βάση κινητού για τον αεραγωγό του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό τώρα αυτό, αλλά το είδα και το είπα να το πάρω, οικονομικό ήταν, οπότε και να μην είναι καλό, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Πήρα λοιπόν να το δοκιμάσω και αυτό εδώ. Είχα ένα άλλο, αλλά όχι από το τζάμπο, αλλά μου χάλασε. Οπότε μιας και το είδα μπροστά μου, είπα να το πάρω να το δοκιμάσω. Μετά πήρα κεράκια ρεσό. Πήρα αυτά εδώ που είναι μεγάλη συσκευασία, έχει μέσα 100. Παίρνω πάντα αυτά εδώ τα άσπρα από το τζάμπο. Είναι οικονομικά, μια χαρά είναι. Μετά πήρα αυτούς εδώ τους γάντσους για τις πόρτες ή τα ντουλάπια. Να πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα ότι είναι βελούδινη. Είναι τρεις και είναι και οι τρεις στο ίδιο μέγεθος. Είχα κάτι άλλους μεταλλικούς. Αλλά τώρα είπα να πάρω αυτούς εδώ, έτσι για αλλαγή. Μετά πήρα αυτά εδώ τα ξυλάκια που είναι για τις κατασκευές. Πήρα αυτό εδώ το μέγεθος και πήρα και αυτά εδώ που είναι πάρα πολύ μικρά. Αυτά εδώ όπως τα βλέπουμε είναι αυτά που έχουν οι γιατροί έτσι, που εξετάζουν το λαιμό. Ναι, αυτά τα ξυλάκια νοιάζουν. Μετά χρειαστώ λοιπόν για κάτι κατασκευές που θέλω να φτιάξω και είπα να τα πάρω. Επίσης πήρα δύο κορνίζες, αυτές εδώ. Και μπαίνουν και οριζόντια και κάθετα. Εγώ βέβαια δεν τις πήρα για να τις χρησιμοποιήσω σαν κορνίζες. Τις πήρα για τον τοίχο. Αλλά και αν αλλάξω γνώμη μπορώ να τις χρησιμοποιήσω και σαν κορνίζα. Μια χαρά είναι, μου αρέσει και το χρώμα της, οπότε πήρα δύο από αυτές. Μετά πήρα τέσσερα κάδρα,
αυτά εδώ, τα οποία μπορείς να τα κρεμάσεις είτε οριζόντια είτε κάθετα. Έχει πίσω, ανάλογα πώς θέλεις να κρεμάσεις. Είναι ξύλινο και αυτό, το ίδιο όπως το άλλο, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό εδώ είναι σε γκρι χρώμα. Πήρα 4 από αυτά, γιατί θέλω να κάνω μια κατασκευή, θέλω να φτιάξω κάτι που... Θέλω να φτιάξω κάτι που σκέφτηκα. Όμως σκέφτηκα ότι αυτά ίσως είναι λίγο μεγάλα για αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε ίσως και να μην μου πετύχει. Θα το δω όμως, διαφορετικά θα τα χρησιμοποιήσω στο τοίχο σαν κορνίζες. Και αν θα την κάνω αυτή την κατασκευή θα σας τη δείξω σε επόμενο βίντεο. Μετά έχουν μείνει ακόμα 2 κομμάτια, τα πιο μεγάλα. Και το ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι και αυτό για τον τοίχο, είτε οριζόντια είτε κάθετα. Έχει πίσω τα γαντζάκια για να κρεμαστούν. Η αλήθεια είναι το περίμενα λίγο μικρότερο από ό,τι είναι, αλλά μ' αρέσει πολύ και νομίζω ότι αυτό μ' αρέσει καλύτερα από όλα όσα έχω πάρει. Αυτό εδώ λοιπόν, το οποίο μπορούμε και με τις φωτογραφίες που έχει ήδη μέσα να το χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα αν ταιριάζει στο χώρο μας ή να βάλουμε εμείς ό,τι θέλουμε μέσα. Πήρα αυτό, εγώ μάλλον θα το χρησιμοποιήσω όμως έτσι κάθετα. Αυτό λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Και το τελευταίο που πήρα, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το περίμενα, είναι αυτό εδώ το ξύλινο, το οποίο αρχικά εγώ το επέλεξα για να φτιάξω κάτι, να το βάψω. Να το βάψω ήθελα και να φτιάξω κάτι άλλο πάνω εδώ και να κρεμαστεί έτσι. Όμως τώρα που το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε ίσως και να μην το χαλάσω, να το κρατήσω έτσι όπως είναι. Θα δω, θα το σκεφτώ λίγο. Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως, δεν ξέρω, θα δω τώρα, ανάλογα θα το σκεφτώ λίγο και όπως μου και θα δω πώς θα το κάνω, αλλά μ' αρέσει και έτσι, οπότε μάλλον θα το κρατήσω έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ξέχασα κάτι άλλο? Όχι. Αυτά λοιπόν ήταν τα πραγματάκια που πήρα από το Τζάμπο, ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all.